Καλημερίζω επίσης και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Φασουλάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακουρατές του 984. Και καλή εβδομάδα. Εβδομάδα. Κύριε Φασουλάκη, 822, συγγνώμη, οι ψηφίσαντες σε αυτό το πρώτο γύρο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι, έλεγα και πριν από λίγο, το τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, γιατί η εμπειρία δείχνει ότι πάντα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια σε ό,τι έχει να κάνει με τους ψηφίσαντες από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο. Αλλά εδώ το νούμερο είναι, ή τα μεγέθη είναι κρίσιμα, και θα πρέπει να βρεθούν μέλη και φίλοι στις κάλπες, γιατί ακούγα και πριν από λίγο τον κύριο Αντωνόπουλο να λέει ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους απευθύνουμε ένα κάλεσμα και να τους πούμε ότι είναι κρίσιμο το μέγεθος για να είναι όλοι στις κάλπες. Καταρχήν, πολύ σωστά αναφέρατε ότι ήταν μια διαδικασία η οποία έφερε αρκετό κόσμο στις κάλπες. Αυτό είναι το πρώτο, της πρώτης Κυριακής. Να πούμε και να συμπληρώσω και εγώ στην έκκληση του κ. Αντωνόπουλου, να καλέσουμε τους πολίτες να έρθουν την επόμενη Κυριακή να ψηφίσουν ξανά. Να πούμε ότι η διαδικασία θα είναι πιο απλή, δεν θα έχει αυτή την καθυστέρηση, γιατί ήδη έχουν περαστεί τα σχέδια, δηλαδή δεν θα γίνονται νέες αιτήσεις πάνω σε αυτό. Οπότε θα είναι μια γρηγορότερη διαδικασία. Καταρχήν αυτό. Δεύτερον, νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο έδωσε χτες η διαδικασία είναι ένα μήνυμα πολύ ισχυρό για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρωτοπορήσει σε αυτή τη διαδικασία. Οφείλω να σας πω ότι πρώτο το 2005 ξεκίνησε αυτού του είδους τη διαδικασία, δηλαδή την εκλογή στη βάση, στο λόγο να έχουν τα μέλη και οι φίλοι. Είδαμε μια άψογη διαδικασία, κυρία Δουλγεράκη, χτες, χωρίς να υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Γιατί ξέρετε, όλα τα συστήματα, τα tablets και όλα αυτά μπορούσαν να δημιουργήσουν ζητήματα. Όμως η διαδικασία ήταν άψογη. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Τώρα, βεβαίως και υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι συνήθως στις δεύτερες Κυριακές η συμμετοχή πολλές φορές δεν είναι η ίδια. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο υποψήφοι και ο πρόεδρος, όπου πήρε και την πρωτοβουλία και άνοιξε αυτή τη συζήτηση της διαδικασίας των εκλογών, θα κρατήσω ζωντανό το ενδιαφέρον τη εβδομάδα που έρχεται, γιατί είναι μια εβδομάδα όπου θα παρατεθούν οι απόψεις των δύο πλέον υποψηφίων της Κυριακής, και θα υπάρξει το ενδιαφέρον το αντίστοιχο, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρθει στην κάλπη και την επόμενη Κυριακή για να κάνει την επιλογή του και να μετέχει σε αυτή την κορυφαία για το ΠΑΣΟΚ διαδικασία. Και ούτως ή άλλως είναι απαραίτητο να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η διαδικασία, γιατί οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η γειτονιά μας από δίπλα φλέγεται, μας φλέγονται οι δικές μας οι τσέπες, κατατίθεται ο προϋπολογισμός, η αντιπολίτευση και η ισχυρή αντιπολίτευση, και δεν το λέω σαν κόμμα μόνο αντιπολίτευσης, όπως σωστά λέει ο κύριος Αντωνόπουλος, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κίνημα κόμμα αντιπολίτευσης, είναι κόμμα εξουσίας, αλλά το λέω με την έννοια ότι η αντιπολίτευση ως αντιπολίτευση έχει βαρύνουσα σημασία στην άσκηση της πολιτικής. Κυρία Δουλγεράκη, τώρα μπήκατε στον πυρήνα των ζητημάτων και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος την επόμενη περίοδο, και με δεδομένη την εξέλιξη που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ανεξάρτητα από αυτό όμως, να έχει μια στοχευμένη, ουσιαστική και πολύ δυναμική παρέμβαση και στο επίπεδο της Βουλής, δηλαδή μέσα στη Βουλή, όπου εκεί αποφασίζονται μια σειρά ζητήματα και πώς πρέπει να αναδεικνύονται με δυναμικό τρόπο, αλλά και μέσα στην κοινωνία. Αυτό το οποίο λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Οι πολίτες περιμένουν γρήγορα στις 14 μια πολύ οργανωμένη, τεκμηριωμένη πρόταση εναλλακτικής εξουσίας για την χώρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί για το ΠΑΣΟΚ ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και τα πεπραγμένα της αυτήν την περίοδο. Ζούμε μια εποχή όπου η ακρίβεια έχει φουντώσει, τα ζητήματα που ανακύπτουν, που νομίζαμε ότι τα είχαμε αφήσει πίσω, δεν είναι όμως πίσω. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της δημοκρατίας, είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία ολόκληρη μέσα από μια, με τις δομές της. Βλέπουμε ότι υποχωρεί το κράτος στο κοινωνικό, και αυτό είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Ο πολίτης πηγαίνοντας αύριο στο νοσοκομείο
πρέπει να έχει την περίθαλψη την οποία απαιτείται και δεν την έχει αυτή τη στιγμή στο βαθμό που απαιτείται. Άρα αυτά τα ζητήματα είναι που το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βγάλει πρώτο στην ατζέντα του. Θεωρώ όμως, κύριε Δουλγεράκη, ότι την Κυριακή το ΠΑΣΟΚ θα βγει πιο δυνατό από αυτήν τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα πρέπει και το θεωρώ αυτονόητο ότι θα δεσμεύει το σύνολο των στελεχών και των υποψηφίων που μέχρι τώρα ήταν εκεί πέρα. Νομίζω και οι δηλώσεις οι πρώτες των στελεχών που δεν ήταν στο δεύτερο γύρο, στην κατεύθυνση, την ενωτική κινούνται και συντεταγμένα πια να πάμε και να είμαστε μια σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση. Επιμένω πάρα πολύ στη λογική της αξιόπιστης αντιπολίτευσης και όχι της αντιπολίτευσης η οποία είναι ευκαιριακή ή πυροτέχνημα ή λαϊκιστική, γιατί τα έχουμε ζήσει και αυτά στο παρελθόν, και βεβαίως η επόμενη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Μάλιστα. Γιατί όπως πολύ σωστά λέτε δεν μπορεί να υπάρχουν αδιέξοδα, τα διλήμματα πρέπει να είναι καθαρά και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια προνομιακή θέση αυτή τη στιγμή να τα παραθέσει και να τα απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φασουλάκη. Την καλημέρα. Εγώ, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα.